Καλημέρα Τίνα μου, τι κάνεις? Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, θα κάτσω λίγο άνετα εδώ, θα με επιτρέψετε. Σ' ακούμε λοιπόν Τίνα μου, τι είναι αυτό που σε απασχολεί? Να σας πω καταρχήν ότι φέτος είστε η καλύτερη παρέα. Αχ, τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην κυρία Μάρα και σε όλους σας γενικά. Καλημέρα σας, Δεσποινή. Λοιπόν, θα σας πω το πρόβλημά μου και θέλω πραγματικά να με βοηθήσετε για το πώς θα το διαχειριστώ. Ναι. Εγώ, Κατερίνα μου, έχω μία αδερφή που είναι 3 χρόνια πιο μικρή από εμένα, είναι 29 τώρα. Είμαστε 2 εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά επειδή δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, γενικά κάναμε αυτό που λέμε παρέα, αλλά δεν τα πηγαίναμε καλά. Με την αδελφή σου. Τέλος πάντων, θα σας πω μετά τι είχε γίνει όταν ήμασταν πιο μικρές. Η αδερφή μου, Κατερίνα μου, παντρεύεται. Εγώ είμαι ελεύθερη. Είχε σχέση 5 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. Και η απόφαση να παντρευτώ υπάρχει και εξαιτίας του ότι είναι έγκυος και το έμαθε πριν από 4 μήνες. Να παντρευόντουσαν, αλλά το είχαν για πιο μετά, το 2020. Ωραία. Ο γάμος τους λοιπόν θα γίνει τώρα, στις 5 του Οκτώβρη. Εγώ περιμένω πώς και πώς εκείνη τη μέρα. Λογικό. Γιατί έχω αποφασίσει ένα φόρεμα ivoir. Ωραία η λεπτομέρεια. Λοιπόν, εγώ έχω αποφασίσει εκείνη τη μέρα να της αποκαλύψω ότι έχω κοιμηθεί με τον άντρα που θα παντρευτεί. Ναι. Αυτό έγινε πριν από 1 χρόνο, όταν μετά από ένα καπρίτσιο της αδερφής μου, που του έλεγε ότι θέλει να μείνει ελεύθερη γιατί δεν έχει ζήσει τη ζωή της, εκείνος τη χώρισε για να σκεφτούν και οι δύο καθαρά τι θέλουν. Τότε εγώ του στάθηκα. Φυσικά δεν είχα πει στην αδερφή μου ότι τον βλέπω και ότι είμαι με το μέρος του. Τότε έγινε ό,τι έγινε. Κοιμηθήκαμε μαζί, έγινε μόνο 2 φορές. Και το σταμάτησα γιατί έβλεπα ότι τι θέλει. Όμως τώρα ήρθε η ώρα αυτή να το μάθει και ξέρω τι θα πείτε, ότι δεν είναι δυνατόν να το κάνω αυτό τη μέρα του γάμου της αδερφής μου. Αλλά και ότι περιμένει παιδί και τέτοια. Λοιπόν, δεν ξέρετε πόσο κακιά είναι η αδερφή μου γι' αυτό. Κακιά. Θέλω να πονέσει πολύ και να καταλάβει ότι δεν μπορεί εκείνη να παίζει πάντα με τη ζωή των άλλων. Κατερίνα αυτή πριν γνωρίσει τον άντρα της, τα 21 της, ήξερε πόσο ερωτευμένη ήμουν με ένα παιδί. Εγώ ήμουν 24 τότε, εκείνος 30 και είχαμε 1,5 χρόνο σχέση. Εγώ έφυγα να πάω στο Ηράκλειο που ήταν η σχολή μου να δώσω κάποια μαθήματα. Και αυτή τα έφτιαξε μαζί του. Με τον πρώην τότε. Έχει προηγούμενο ιστορία. Έχει προηγούμενο. Ναι, συνέχισε. Ναι. Τα έφτιαξε και το έμαθα αφού με χώρισε εκείνος και μετά. Και το έκανε η αδερφή μου έτσι για την πλάκα της. Έμειναν βέβαια 2 χρόνια μαζί. Εγώ το κατάπινα όλο αυτό. Τώρα ήρθε η σειρά μου. Θα της πω τα πάντα το πρωί του γάμου της που θα αρχίσει να ετοιμάζεται. Και επειδή την ξέρω, από τον εγωισμό της και μόνο, δεν θα ακυρώσει το γάμο. Αλλά μετά δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει. Α, θα τον κάνει έτσι... το γάμο, ε! Ναι. Mm. Από τον εγωισμό της και μόνο. Μάλιστα. Έτσι θα καταλάβουν και οι γονείς μας, που μια ζωή τη στηρίζουν, ότι δεν μπορεί να τα έχει όλα το μικρό του κοριτσάκι όπως τα θέλει. Μπορώ κι εγώ. Ακούσατε αυτή τη φράση? Ε, βέβαια. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι... πώς θα μπορέσω να πείσω αυτόν τον άντρα που θα παντρευτεί ότι το έκανα για την αδερφή μου και όχι για εκείνον. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν του αξίζει αυτή η γυναίκα. Και ας περιμένει το παιδί του, αν είναι κιόλας δικό του. Δεν ξέρω κιόλας. Μάλιστα. Άλλη μία φορά την ερώτηση. Ξανακάνε την ερώτηση. Θες να πείσεις τον άντρα της αδελφής σου, ναι. Ότι δεν το κάνω για εκείνον. Για να εκδικηθείς. Το κάνω αυτό, για την αδελφή μου, ναι. Ακριβώς. Αυτό, πώς θα τον πείσω, γιατί μάλιστα. Δεν το αξίζει αυτή η γυναίκα. Να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, βασικά. Mm-hmm. Εσύ τον θέλεις τον άντρα της αδελφής σου? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τον όχι. θέλω. Απλά, όχι, εσύ όχι. με αυτόν είχες κοιμηθεί 1 φορά. Δύο φορές, όταν ήσταν σε διάσταση. Αυτή όταν ήταν σε διάσταση η αδελφή μου, μπράβο. Ωραία, mm-hmm. και θες να πας τη μέρα του γάμου της... και λίγο πριν αρχίσει η τελετή, να της αποκαλύψεις κάτι τέτοιο μόνο και μόνο για να την εκδικηθείς, επειδή έχεις μία κόντρα με την αδελφή σου. Και από ό,τι μας είπες, η αδελφή σου είναι και έγκυος 4 μηνών, ναι. σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο κιόλας. Σωστά. Το ότι μπορεί να σοκαριστεί εκείνη τη στιγμή, μπορεί ακόμα να συμβεί το οτιδήποτε και με το μωρό, δεν σε απασχολεί?
Δεν νομίζω ότι θα σοκαριστεί τόσο πολύ. Ο εγωισμός της θα πληγωθεί, γιατί είναι, είχε κακία σαν άνθρωπος μέσα της. Τι σημαίνει κακία, δηλαδή, τι σου έχει κάνει και το κουβαλάς μαζί σου και δεν είπε στα 21 τη πήρε το φίλο. 10 χρόνια πολεμάνε. 10 χρόνια. Και πάντα διεκδικούσα αυτά που είχα εγώ, πέρα από αυτό. Είναι μία μυγοσκοτόστρα. Εντάξει. Είναι ένα εργαλείο φτιαγμένο από ανθρώπινο χέρι. Ο σκοπός του είναι να σκοτώνει μύγες. Αλλά για μένα είναι σύμβολο της ανθρώπινης υποκρισίας. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Για σένα το λέω. Επειδή οι άνθρωποι χαϊδεύουν και λυπώνται ένα γατάκι, ένα πληγωμένο σκυλάκι, αλλά σκοτώνουν μία μύγα. Πολύ εύκολα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Ένα κουνούπι. Αφαιρούν μια ζωή και εκεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το science. Τι λέει για την περίπτωσή σου? Ότι τα παιδιά ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την αγάπη των γονιών. Ποιος θα κερδίσει τη μάνα? Οι άνθρωποι πηγαίνουν συνέχεια, σε όποια ηλικία και να είναι, πίσω, για να ξαναζήσουν αυτή τη μητρική αγκαλιά, εκεί που είναι ασφαλής, που δεν είχαν προβλήματα, δεν είχαν έννοιες, και αυτό ψάχνουν πίσω. Ποιος, εμένα ή την αδελφή με τον αδελφό μου, θα πολεμήσουμε μεταξύ μας ποιος θα κερδίσει την αγάπη των γονιών. Όταν αντιληφθούν ότι αυτή η αγάπη είναι πλασματική και έχει άλλα κριτήρια, τότε πάβουν και να μάχονται. Εσείς δεν το καταφέρατε αυτό, αυτό με την αδελφή να σου. Λοιπόν, και συνεχίζετε να μάχεστε. Έχω πάρα πολλές γραμμές, κυρία Μαρή. Θέλω να ρωτήσουν και εσάς. Είναι η Βίκη, 37 ετών, η πρώτη στη γραμμή μας. Οι οποίες έχουν σοκαριστεί, όπως καταλαβαίνετε, με την ιστορία της Τίνας. Βίκη μου, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερινάκη. Γεια σου, αγάπη μου. Σ' ακούμε. Είστε όλοι υπέροχοι. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να πω ότι ο κόσμος πρέπει να έχει πάρα πολλά ψυχολογικά τραύματα, τα οποία δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να φτάνει σε μια ηλικία άνω των 30 και να μην μπορείς να τα ξεπεράσεις και να ανταγωνίζονται αδέρφια μεταξύ τους. Αν δεν σε πειράζει, μίλα απευθείας στην Τίνα να της δώσεις κάποια συμβουλή πάνω στη δικιά της ιστορία. Τίνα μου, είσαι αρκετά μεγάλη και πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Γνώμη μου. Οι αδερφικές σχέσεις και οι οικογενειακές σχέσεις είναι οι πιο σημαντικές που έχουμε στη ζωή μας και πρέπει πάντα να παλεύουμε για αυτές. Έγινε κάτι στο παρελθόν από ό,τι άκουσα, σωστά, με την αδελφή σου, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Και γενικά πάντα, Βίκη μου, διεκδικούσε πράγματα δικά μου. Δεν είναι μόνο αυτό το σκηνικό παράδειγμα έδωσα. Ναι, αυτό όμως είναι κάποια λάθη τα οποία πρέπει να τα συγχωρούμε, ιδίως όταν γίνονται σε μικρότερες ηλικίες. Τώρα πια είσαι 32 χρονών γυναίκα. Ο χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί πλήρως. Δεν είναι λογικό να γίνει αυτό που πρόκειται, που θες να γίνει μάλλον την ημέρα του γάμου της. Ό,τι είναι τα αφήνουμε πίσω και γνώμη μου, να πιάσεις την αδελφή σου χωρίς να της πεις τίποτα και να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε τη σχέση σας. Να πάτε αυτό σε έναν ειδικό. Έχω κάνει. Το έχω κάνει. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να της μιλήσω. Ποτέ δεν έκανα αυτό που μου έκανε η αδερφή μου. Ποτέ δεν έχω φερθεί άσχημα ή εκδικητικά ή επιθετικά. Ξέρεις ποιο είναι το σατανικό σε όλο αυτό? Ότι επιλέγεις την πιο σημαντική μέρα της ζωής της, που είναι η μέρα του γάμου της, για να της πεις κάτι τέτοιο. Μόνο εκεί μπορεί, μόνο εκεί μπορεί να την τζακίσει. Ακριβώς. Μόνο εκεί μπορεί να την τζακίσει. Δεν υπάρχει μέρος για κακία. Γιατί τόση κακία, γιατί τόση ζήλια? Μα τόσα χρόνια λαμβάνω εγώ την πολύ κακία. Πρέπει να σε κλείσω γιατί έχω πολλές γραμμές. Μέχρι να καλημερίσω την άλλη. Κυρία Μεϊμαρίδη. Λοιπόν, με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Τίνα είναι 32 και το μότο της είναι «Δεν με θέλει κανείς». Και κανείς από τους γονείς. Η αδελφή είναι 29, γκαστρωμένη και λέει «Εγώ τα έχω όλα». Ο πόλεμος είναι από τα παιδικά τους χρόνια, αλλά ξεκίνησε πριν 10 χρόνια όταν αυτή πήρε τον άντρα, τον γκόμενο αυτινής και τώρα φυσικά γίνεται η εκδίκηση. Τούμπαλι. Τούμπαλι. Η Τίνα θα πάρει τον άντρα της αδελφής. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Σία, 46 ετών, στην τηλεφωνική μας. Ξέρετε όμως, να βάλω μια παρένθεση. Δεν θέλει να τη πάρει τον άντρα. Απλά να την πληγώσει. Γιατί μα δεν τον θέλει αυτό. Δεν το ξεκαθαρίσει απόλυτα. Όχι, όχι, το είπα. Δεν τον θέλω. Τον άντρα της αδερφής μου. Ωραία, κυρία Σία μου, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, μου, όλοι καλά. Σας ακούμε, κυρία Σία μου, και εμείς και η Τίνα. Με έχει καλύψει η κυρία Μάρα σχεδόν. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί το ζήσα λίγο. Το ζήσατε εσείς.
Το έζησα λίγο αυτό το εργάκι, ξέρεις, με τη ζήλια της αδερφής. Δηλαδή, και, τι έγινε, έχει συνέβη κάτι αντίστοιχο. Και τη μητέρα και τον πατέρα που υποστήριζαν ένα από τα δύο παιδιά, και αυτή ήμουν εγώ. Απλά τώρα βρήκε την ευκαιρία, πιστεύω, και λυπάμαι πολύ, να εκδικηθεί για όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ένα πάτημα, γιατί άλλο πάτημα δεν έχει δώσει η κοπέλα. Ναι. Ήταν της μικρή και έκανε ένα λάθος. Ότι είναι θυμωμένη. Άρα τη δικαιολογείται, αυτό που λέει η κυρία Μαϊμαρίδη. Αυτό ακριβώς με έχει καλύψει. Απλά αυτό ήταν το πάτημα τώρα. Ναι, απλά εσύ συμφωνείτε με αυτό που θέλει να κάνει. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εσάς η μάνα σας είχε διάκριση σε ένα από τα δύο παιδιά. Ακριβώς. Σε ποιο? Στην αδέρφη. Όχι σε εκείνη. Σε μένα. Και έχω ζήσει αυτό όλο, αυτή τη κατάσταση. Και η αδερφή σας είχε κόντρα με εσάς? Και ακόμα. Και ακόμα. Ξακολουθεί. Γιατί δεν προσπαθήσατε εσείς να την πλησιάσετε τότε για να λύσετε αυτήν την κόντρα? Όχι, εγώ δεν έφτασα σε αυτά τα σημεία. Δεν έφτασα σε αυτά Συνήθως τα σημεία. Συνήθως πάει στα κληρονομικά και στα σπίτια που κληρονομούν οι αδελφές. Και στο τι κάνεις. Ακριβώς και στο τι κάνεις. Ακόμα και γιατί να έχεις πάρει εσύ, ας πούμε, αυτό το φλιτζάνι, εγώ θα πάω να πάρω ένα το ίδιο. Μάλιστα. Είπατε πριν ότι δεν υπήρχε κάποιος άντρας, έτσι δεν είναι? Σε μένα μιλάτε. Ναι, ανάμεσά σας. Όχι, όχι, ευτυχώς. Μάλιστα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σία μου. Και έχουμε την κυρία Πόπη στη τηλεφωνική μας γραμμή. 44 ετών θέλει να μιλήσει την Τίνα. Κυρία Πόπη μου, καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Γεια σας, κυρία Πόπη μου. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Τίνα. Θα ήθελα... Ίσως υπήρχε κάποιο πρόβλημα... Και κυρίως το πρόβλημα ήταν των γονιών σε αυτές τις δύο αδερφές. Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μαϊμαρίδη, ναι, συνεχίστε. Μπορεί να υπάρχει τέτοιο μίσος. Έχω 4 αδέρφια και λατρεύουμε ο ένας τον άλλον, έχω και αδερφή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιο μίσος και τέτοια κακία και τόσο εκδίκηση σε έναν άνθρωπο που έχεις μεγαλώσει μαζί, που έχεις το ίδιο αίμα. Θα ήθελα να πω στην κυρία Τίνα, λοιπόν, αφού είναι 32 ετών και ελεύθερη, να κοιτάξει τη ζωή της, να κοιτάξει να γίνει ευτυχισμένη. Σωστά. Να αφήσει την αδερφή της. Και να μην ασχολείται καθόλου με τη ζωή της αδελφής της, βεβαίως. Μα καθόλου. Έχει δική της ζωή και να μην ζει τη ζωή της αδερφής της. Τώρα προγραμματίζει η κυρία Πόπη στις 5 Οκτωβρίου, που η άλλη θα βάλει το πέπλο, να πάει το πρωί να τη δηλητηριάσει με το δηλητήριο, ότι έχει κοιμηθεί με τον άντρα της. Και έχω να σας διαβεβαιώσω επίσης το εξής πράγμα. Τι όχι, τι σου φταίει το φιδάκι? Ότι εγώ στα 40 χρόνια καριέρας μου, μου κάνει εντύπωση που αυτός ο άντρας της αδελφής, που θα παντρευτεί 5 Οκτωβρίου την αδελφή, πήγε και με τη γυναίκα αυτή. Διότι εγώ 40 χρόνια άντρα που να κάνει πράξη με τσούχτρα δεν έχω ξαναδεί. Είναι η πρώτη φορά. Αυτό θα έπρεπε να το κοιτάξει η αδερφή της, η Μέλουσα Νύφη. Να κάνω μια ερώτηση σημαντική. Τίνα, ποιος σε πλησίασε εσένα? Ήρθαμε κοντά εκείνη την περίοδο που ήταν χωρισμένος, εγώ τον στήριζα. Και ήρθαμε κοντά. Δεν είναι ότι έκανε κάποιος την πρώτη κίνηση, μας βγήκε. Αυτό έχει συζητήσει καθόλου αυτό. Έλα ότι... τώρα, κυρία Τίνα, σου βγήκε. Τι ήθελες εσύ το κοντά, να τον πάρεις από κοντά? Δεν έχω λόγο να σας πω ψέματα. Σας πήρα για να ζητήσω τη συμβουλή σας. Και σας μιλάω ειλικρινά. Σου μύριζε το συνέστημα που είχε αυτός ο άνθρωπος για την αδελφή σου. Και ήθελες αυτό να του ρίξεις χλωρίνη, φαρμάκι, δηλητήριο. Όχι, γιατί όταν κατάλαβα ότι πραγματικά, τον άφησα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι το συνέστημα αυτού του άντρα για την αδελφή σου ήταν τόσο ειλικρινές, που δεν σου άφησε περιθώρια να προχωρήσεις. Και πιστεύω ότι τον υποχρέωσες να σε πάει στο κρεβάτι. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι, αυτό που είναι τώρα είναι πάρα πολύ άδικο. Τον υποχρέωσες να τον τράβηξε. Το μίσος τυφλώνει τους ανθρώπους. Και η κυρία Τίνα είπε πριν ότι η αδερφή της είναι κακός άνθρωπος. Μάλιστα. Κυρία Πόπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε.
και να καλημερίσουμε και την κυρία Σοφία από την Πάτρα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σοφία μου. Γεια σου, Κατερίνα μου. Τι κάνετε? Δεν φαντάζεσαι πόσο μας έλειψες. Αχ, κυρία Σοφία, να είστε καλά. Η αδελφή σας καλά είναι? Σας θυμάμαι από πέρσι. Όχι, κορίτσι μου. Δυστυχώς ακόμα σε κόμμα. Α, εντάξει, εύχομαι να πάνε. 3,5 μήνες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας ακούμε κι εμείς, ακούει και η Τίνα. Ελάτε. Ευχαριστώ. Θέλω να πω στην κοπέλα, την Τίνα. Είπε στην αρχή ότι δεν ξέρετε πόσο κακιά είναι η αδελφή μου. Το είπε, ναι. Αυτό που κάνει αυτή τώρα, που πάει να κάνει, δεν είναι χειρίς του κακίας. Κακία εκ μέρους της. Είναι. Και βάλε. Λοιπόν, γιατί λέει την άλλη κακιά? Γιατί να πάει αυτή πίσω? Άκουσα, κορίτσι μου, μ' ακούς, πιστεύω να μ' ακούς. Σας ακούω, κυρία Σοφία, σας ακούω. Ας την κοπέλα, είμαι μεγάλη, έχω πείρα, έχω ακούσει πολλά. Mm-hmm. Ας το κοριτσάκι να παντρευτεί. Κοίτα και εσύ να βρεις ένα καλό παιδί. Και αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν μεταξύ αδελφών. Έχεις άλλα αδέλφια, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω, οι δυο μας είμαστε. Ωραία, μία αδελφή έχεις, αυτή θα σου βρεθεί. Αυτή θα σε βοηθήσει όπως και εσύ μπορεί να την βοηθήσει. Δηλαδή, συγγνώμη, μια παρένθεση. Πιστεύετε ότι μετά από όλα αυτά, αυτές οι δύο γυναίκες μπορούν να έχουν μια καλή σχέση? Και εγώ πιστεύω ποτέ. Τη λύση τη δίνει η επιστήμη. Η επιστήμη δίνει τη λύση. Anthropology, η οποία λέει ότι όταν τα παιδιά, σας το είπα και πριν, πάρουν είδηση και καταλάβουν ότι η αγάπη των γονών για την οποία μάχονται και παλεύουν είναι στην ουσία ανόητη. Και ότι οι γονείς κάνουν τα παιδιά για δικό τους, για δικό τους όφελος, για δική τους, και το εγώ τους. Για το δικό τους εγώ, τότε πάβουν να μάχονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Τίνα μου. Έχω. Με ακούτε? Την Τίνα θέλουμε λίγο, κυρία Σοφία. Ναι, να ακούς, να ακούω. Τι θέλει να πεις πάνω σε αυτά? Τίνα, με ακούς? Κυρία Σοφία, ακούω, πρέπει ακούω, να σε ευχαριστήσω, να σε καλημερίσω, γιατί έχω πολλές γραμμές. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σοφία μου. Ποια κυρία είναι που είναι 25 ετών? Η Ειρήνη. Έλα, Ειρήνη μου, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε. Ναι, καλό μεσημέρι. Έλα, αγάπη μου. Θα ήθελα να πω στην κυρία Τίνα ότι ούτε εγώ είχα καλές επαφές με την αδερφή μου. Για κάποιο λόγο αντίστοιχο? Ναι, είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία, οι γονείς και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε αγαπημένες, μακριά και αγαπημένες. Δεν ασχολείται ούτε με τη δική μου ζωή, ούτε εγώ ασχολούμαι ούτε με τη δική της. Ναι, μάλιστα. Το μόνο που θέλω να τη συμβουλέψω είναι να την αφήσει η ψυχή να προχωρήσει στη ζωή της, η κυρία Τίνα, και να κοιτάξει το μέλλον της και όχι το μέλλον της αδερφής της. Σωστό. Σας έχει ποτέ... γίνει το ερώτημα μέσα σε αυτή την ώρα που ακούμε το τηλεφώνημα? Αυτός ο γαμπρός, για να είναι τίμιος απέναντι στη γυναίκα που παίρνει, δεν θα έπρεπε να της έχει ξεφουρνήσει ότι εγώ μου την είχε πέσει η αδελφή σου? Όχι απλά. Πρώτον, δεν του την είχα πέσει εγώ. Δεύτερον, επειδή πραγματικά είναι ερωτευμένος με την αδελφή μου, δεν θα της το έλεγε ποτέ. Μάλιστα. Και να πω κάτι και θέλω... Και σε σχέση με τις προηγούμενες κυρίες που μιλήσανε, έχετε καταλάβει ότι κάθε σχέση μεταξύ αδερφών είναι διαφορετική? Καλά, που λέτε όλοι να τα αφήσουμε στην άκρη και να τα βρούμε. Δεν έχετε ιδέα πόσο έχω περάσει, πόσο άσχημα έχω περάσει την αδερφή μου. Μας το είπες. Και βγάζετε εμένα τσούχτρα, ενώ τόσα χρόνια έχω βιώσει απάνδυνα. Και γιατί δεν σταματήσατε τη σχέση με την αδελφή σας? Είναι απλό. Δεν έχετε βιώσει απάνδυνα. Ένα περιστατικό περιγράψατε που σας έφαγε στα 20 χρόνια. Σας περιγράφω ένα τώρα, δεν μπορώ να σας πω όλη μου τη ζωή. Δεν σας τηλεφώνημα. Όχι, να μας πει άλλο ένα περιστατικό. Για πες μας άλλο ένα περιστατικό. Να σας πω, προσπαθούσα να βρω ένα σπίτι να νοικιάσω, να φύγω από το σπίτι των γονιών μου. Βρίσκω ένα σπίτι και πήγε την ίδια μέρα που το βρήκα εγώ και το έκλεισε η αδερφή μου. Εντάξει, ρε παιδί, τώρα δηλαδή είναι... Εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι, υπάρχει. Αυτό το θέμα είναι ότι αυτό εδώ το πήγαινε έλα. Αυτό εδώ το φίδι πήγαινε έλα. Εγώ σε χτυπάω σήμερα, εσύ με χτυπάς αύριο. Θα είναι επί μακρόν. Μέχρι να πάρουν χαμπάρι ότι δεν έχουν κανένα λόγο ή και τίποτα να χωρίσουν. Και ό,τι είναι στο ρήμα χωρίζω, πες μου, τι περιουσία έχετε να χωρίσετε εσύ και αυτή?
Ποιος θα πάρει σπίτια, τέτοιο, χωράφια, μαγαζιά. Είναι δίκαια χωρισμένα. Μας τα έχουν δώσει οι γονείς μου δίκαια. Δεν έχω παράπονο. Μάλιστα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Γεωργία, 50 ετών. Να την ακούσουμε. Καλημέρα, κυρία Γεωργία μου. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση η κυρία Αστίνας με τη δική μου. Δηλαδή. Ήμασταν κάποιοι αδέρφια, πολλά. Είχατε μία αδερφή πάντα από μικρή, ζήλευε αυτό που λέει η κυρία Τίνα, να μου πάρει τα πράγματα, το μπλουζάκι μου, τα ρούχα μου, την αγάπη των γονιών όλα. Εγώ όμως μετά από τόσα χρόνια, όταν ήταν έγκυος, ο άντρας της κάποιες κινήσεις προς εμένα. Ποτέ δεν της το αποκάλυψα, δεν μπήκα καν σε αυτή τη λογική. Ενέδωσες όμως? Όχι. Ποτέ. Άρα η ίδια ιστορία ακριβώς. Λοιπόν, δεν ενέδωσα, δεν με ενδιαφέρει ο άντρας της, δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι της ζωής της. Ήθελα να ζήσω τη δική μου ζωή, όχι τη δική της. Το να της πάρω τον άντρα ή να της κάνω κακό, σωστά, ζω αυτό που ήθελα αυτή. Άρα ποια είναι η συμβουλή σας προς την Τίνα, που έχετε λοιπόν, εσείς την ίδια ακούστε, ιστορία? Ακούστε, άφησα το πλήρωμα του χρόνου να έρθω. Το μόνο που με εφέλησε εμένα όλη αυτή η ιστορία ήταν ότι έμαθα τα δικά μου παιδιά να αγαπάνε πραγματικά τα αδέρφια τους. Δεν ξεχώρισα ποτέ παιδί μου. Δεν το άφησα ποτέ να διεκδικήσει. Και ένα πρόβλημα που πέρασε σημαντικό με τη μία κόρη μου, έμαθα τα παιδιά μου να είναι εκεί, γιατί είναι η αδερφή τους, είτε κακό τους έκανε ή οτιδήποτε. Δεν πήρα το μέρος τους, τους έλεγαν δίκιο έχετε, αλλά είναι αδερφή σας. Λοιπόν, και έμαθα τα παιδιά μου να αγαπάει το ένα το άλλο και όταν θα λείψω από αυτή τη ζωή να στηρίζει το ένα το άλλο. Μάλιστα. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να μοιράσουμε περιουσία με τα αδέρφια μου τα υπόλοιπα, έχω πάρει απόφαση και το είπα και των παιδιών μου και στον σύζυγό μου, δεν διεκδικώ τίποτα. Εκεί γίνονται οι σφαγές του δράμα, λύση. Με βοήθησε ο Θεός. Τίνα, νομίζω ότι η Γεωργία και η κυρία Μημαρίδη εδώ σου μου δώσει τις καλύτερες συμβουλές. Μην το κάνεις και διαχωρίστε τελείως τις ζωές σας. Εφόσον λοιπόν αυτό σου κάνει και στην τελική, πήγαινε σε έναν ψυχολόγο λίγο να σε βοηθήσει να ηρεμήσει με αυτό το θέμα. Ή κόψε σχέσεις, ρε παιδί μου, να μην έχεις θέμα. Ακριβώς.